Θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Ναμοδουρά για μια υπόθεση η οποία στα μέσα της εβδομάδος μας συγκλώνησε. Και αναφέρομαι στη δράση που ανέπτυξε ένας γιατρός στη Βούλα, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος προσποιήθηκε ότι εμβολιάζει γνωστούς του. Τους φώναξε όλους εκεί πέρα, 5 άτομα. Υποτίθεται ότι τους έκανε το εμβόλιο και θα τους έδινε μετά και πιστοποιητικό. Ευτυχώς έγινε αντιληπτός από μία νοσηλεύτρια και όλη αυτή η ιστορία σταμάτησε. Μιλάμε για κακουργηματική πράξη, βέβαια. Κοροϊδεύοντας με ποινικά κολάσιμες πράξεις, θα έκανε κάτι. Προσέξτε τώρα, από τη μία δεν θέλουμε να εμβολιαστούμε, αλλά από την άλλη θέλουμε να διευκολυνθούμε με το πιστοποιητικό. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Ανεμοδουρά, και πώς το σχολιάζετε και αν πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλου τέτοιου είδους περιστατικά. Ακούστε. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διεξάγεται ΕΔΕ σχετικά με το τι έχει γίνει και σε ποια έκταση έχει γίνει. Εκείνο το οποίο βεβαίως πρέπει να δούμε είναι το εξής. Εάν επιτρέπετε, άτομο το οποίο δεν έχει βάρδια στο εμβολιαστικό κέντρο, πώς μπήκε. Ναι. Διότι τα εμβολιαστικά κέντρα έχουν συγκεκριμένη στελέχωση αναλόγως των ωραρίων. Δεν πάει ο καθένας να εμβολιάσει. Άρα πώς μπήκε, κυρία Ναμοδουρά, πώς το προσπέρασε αυτό. Αυτό θα μας απαντήσει η ΕΔΕ η οποία θα γίνει. Δεν είναι μπαίνω εγώ επειδή εργάζομαι στο κέντρο υγείας, το Α κέντρο υγείας, θα μπω μέσα να εμβολιάσω. Και θα παρεκτοποιήσω τον επιστημονικά υπεύθυνο της βάρδιας. Γιατί δεν είναι μόνο η νοσηλεύτρια, είναι του γιατρός που θα έκανε τους εμβολιασμούς και παίρνει τα ιστορικά. Συνεπώς, εδώ είναι ένα ζήτημα αυτή η τρύπα και πώς παρακάμφθηκε αυτό που μας περιγράφεται ότι είναι το ορθό. Ακριβώς. Ναι. Και από εκεί και πέρα και η ίδια η πράξη, κυρία Ναμοδουρά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας γιατρός, ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει για να σώζει ζωές και να βοηθάει, προχωρά σε μια τέτοια διαδικασία κοροϊδεύοντας. Μου φαίνεται αδιανόητο. Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Εδώ πέρα, όντως, δείχνει καταρχήν μια αντιδεοντολογική και αντιιατρική πράξη, εφόσον έχει γίνει όπως έχει καταγγελθεί. Και να σας πω και κάτι, και μια μεγάλη επιπολαιότητα. Βέβαια. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ένας άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά προσφέρει τις υπηρεσίες του και σώζει ζωές και αντιμετωπίζει έκτακτα όπως και πήγοντα και χρόνια περιστατικά, είναι δεμένος με το θέμα της υγείας, να έχει τέτοια επιπολαιότητα. Όμως, να δούμε ακριβώς πώς έχει γίνει και γιατί μπήκε μέσα στο εμβολιαστικό κέντρο. Οι ποινές ποιες είναι τώρα, κυρία Ναμοδουρά, δηλαδή. Ακούστε. Τι κόστος θα έχει για αυτόν τον άνθρωπο αυτό που έκανε. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως θα παρέμβουν το πειθαρχικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου στο οποίο ανήκει. Ναι. Θα παρέμβει το πειθαρχικό συμβούλιο της ΔΥΠΕ, της υγειονομικής περιφέρειας στην οποία ανήκει. Και βέβαια το νομικό κομμάτι που είναι πλέον τελείως διαφορετικό με την μηνυτήρηση. Αλλά υπάρχει πραγματικά κακή διαχείριση, κακή εφαρμογή της ιατρικής νομοθεσίας και δεοντολογίας. Επαναλαμβάνω υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει όπως περιγράφονται.